Είμαστε τυχεροί που ζούμε αυτή την ιστορική επέτειο 200 χρόνια από την Εθνεγερσία. Πολλοί συμβολισμοί μέσα από αυτή την επαιτειακή εκδήλωση που κάναμε σήμερα, που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος αλλά και η στεωτική ηγεσία καταθέσαμε ένα απλό στεφάνι στη μνήμη των ηρωικών πεσόντων κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας. Μια χούφτα ξυπόλυτη, φτωχή, πεινασμένη, με σπαθιά στα χέρια, με τσουγκράνες, με μαχαίρια, αντιμετώπισαν έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς εκείνης της εποχής και ενάντια στην Ευρώπη, των αυτοκρατοριών και της Ιεράς Συμμαχίας. Μέγιστο το κατόρθωμα, γι' αυτό λέω ότι είμαστε τυχεροί ως γενιά που ζούμε τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλικινησία. Τα διδάγματα είναι πολλά. Απλά θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, μελετώντας την ιστορία να παραδειγματιζόμαστε. Διότι μπορεί να αντιμετωπίσαμε αυτό το μεγαθύριο από στρατιωτική άποψη εχθρό μας. Παρά τα αυτά όμως, ο διχασμός πολλές φορές οδήγησε στην ήττα την Επανάσταση του 1821. Άρα η ενότητα είναι ένα από τα σοβαρά συμπεράσματα που πρέπει να βγάλει ο ελληνικός λαός, όταν μάλιστα περνάει δίσεχτες εποχές, τόσο στο επίπεδο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και γενικότερα στην περιοχή της Μεσογείου. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, θεωρώ ότι θα πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία, να μελετάμε την ιστορία, ειδικά να μελετάμε και την ιστορία του τόπου μας, της Κέρκυρας, των Διαποντίων νησιών, της περιφέρειας των Ιωνίων νήσων, οι οποίοι προσέφεραν πάρα πολλά στον κοινό αγώνα, έχοντας μάλιστα και την τιμή να έχουμε τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον κυβερνήτη της Ελλάδας, από εδώ και το Διονύσιο Σολωμό. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία να αναλογιστούμε από ποιους καταγόμαστε και πού βαδίζουμε στο μέλλον. Χρόνια πολλά εύχομαι σε όλους τους κερκυραίους πολίτες και τις περιφέρειες Ιωνίων νήσων. Να είστε όλοι καλά.